Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και αυτό είναι το 24ο επεισόδιο του Infocom Today. Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ της Alter Ego Media και της Nova με αφορμή των αβάγιους μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το ποσό που πλήρωνε η Nova στο Mega για να φιλοξενεί το περιεχόμενό του ήταν της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, το τηλεοπτικό κανάλι ζήτησε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο έχει πράξει και ο Αντένα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος του μήνα. Κατόπιν αυτού, η Nova ανέστειλε την αναμετάδοση του Mega μέσω των συνδρομητικών υπηρεσιών της. Σε ανακοίνωση για τον Αντένα, ανέφερε πως διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ανυπόστατους χειρισμούς που έχουν γίνει από τον Αντένα στο πλαίσιο συντονισμένης δημόσιας δυσφημιστικής επίθεσης προς την Nova, όταν αρνηθήκαμε να δεχθούμε τις υπέρογγες και παράλογες απαιτήσεις τους για 3,5 φορές ψηλότερες χρεώσεις και τα δικαιώματα αναμετάδοσης δωρεάν καναλιών μέσω των υπηρεσιών μας. Παραμένουμε θετικοί στην προοπτική συνέχισης της διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με τον Αντένα στο πλαίσιο εύλογων και αμοιβαίων συμφωνηθέντων όρων, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να αναστείλουμε τη μετάδοση του σήματος του Αντένα από τις πλατφόρμες μας μετά την 31η Ιουλίου 2023 και τη λήξη του τρέχοντος συμβολίου συνεργασίας. Στο πρώτο τρίμηνο του 2023, οι παγκόσμιες broadband συνδέσεις έφτασαν τα 1,377 δισεκατομμύρια, με ρυθμό ανάπτυξης 1,59% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με έρευνα της Point Magic, καταγράφηκε μείωση σε 18 χώρες, κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, ενώ υπήρχαν διακυμάνσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης, η συνολική τάση δείχνει μια σταθερή επέκταση της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας. Το μερίδιο του FTTH/FTTB στο σύνολο των συνδρομών συνέχισε να αυξάνεται και διαμορφώθηκε στο 66,7%. Η Ανατολική Ευρώπη παρουσίασε μέτριο ρυθμό ανάπτυξη 0,2% με δίσδυση πληθυσμού 24,8%. Το 96% των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφεραν ότι έκαναν καθημερινή χρήση του διαδικτύου μέσα στο 2022, σε σύγκριση με το 84% του ενήλικου πληθυσμού. Στην Ελλάδα, το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που χρησιμοποίησε το ίντερνετ σε καθημερινή βάση έφτασε το 77,27%, ενώ των νέων στο 97,85%. Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου μεταξύ των νέων ήταν πάνω από 94% σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέσμοι έργων για την προστασία των δημόσιων φορέων από κυβερνοεπιθέσεις ετοιμάζεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση διαγωνισμό για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στο δημόσιο τομέα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 102 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί στους αμέσως επόμενους μήνες. Στόχος του είναι η παροχή αδιάλειπτης και σε πραγματικό χρόνο επιτήρησης των συστημάτων των υποπτευόμενων από το Υπουργείο Τεσσάρων Σημαντικών Φορέων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΔΙΚΑ, Κτηματολόγιο και ΕΔΙΤΕ, από εξειδικευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών. Η Αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα πιστοποίησης για την κυβερνοασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Το πρόγραμμα, που φέρει την ονομασία US Cyber Trust Mark, στοχεύει να βοηθήσει τους Αμερικανούς στην επιλογή συσκευών που προσφέρουν ισχυρά επίπεδα κυβερνοασφάλειας. Σε διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποστηρίξει την FCC για να δεσμεύσει συμμάχους και εταίρους προς την εναρμόνιση των προτύπων και την επιδίωξη αμοιβαίας αναγνώρισης παρόμοιων προσπαθειών σήμανσης.